TikTok και ένα σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι πουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet, γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Από το δίστρο της Ζωφρίας, όπως από λίγο ξεκινάει η αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική στη Development League ανάμεσα σε Κουρουσκιάς και στη Μπανανά. Και οι δύο ομάδες αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Στο πρωτάθλημα, όπως αποτέλεσμα, δύο ήττες. Η Κουρουσκιάς ήταν καταφέρει πρώτερα στους δεκόπανους. Black Rocks, από την άλλη, Shoot Banana, έχουν ιτηθεί επίσης από τους δεκόμενους και από τους οπλαχωματά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους συνεργούς του Τόντου να έχουν την πρώτη κατοχή. Πάλι θα πέρασε και τον Παούρη, εκεί. Και τώρα η παράδειγμα στα χέρια του Χαλκή για να φτιάξει την πρώτη επίθεση των φιλοξενούμενων. Τρίποντο από το πλάι, όχι καλό. Πεθάνει η Ρόγκ και τον πεθάνει τώρα. Αναλαμβάνει να κατεβάσει. Με ρίσκο η πάσα του, έκλεψε ο Χαλκής. Θέλει να πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Με ένα από το λεϊάου που θα σκοράρει για το 0-2. Πάνει τώρα ότι φιλοξενούμενοι. Ανοίγει ο λογαριασμό και ο Χαλκής. Πεθάνεις. Είμαστε πάσα για τον Σπηλιόπουλο. Σε αυτό για τον Παούρη. Έγινε το κλέψιμο ακόμα ένα από τους Σουμπανανά. Και πάλι ο Χαλκής. Πάσα όχι καλή. Θα διαδώσουμε και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι. Αρκετά καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τους Κουρουσκιάς. Σύμπανα τώρα την επίθεση Χαλκής. Άψε στην γωνία, Παπαϊωάννου, πάτησε γραμμή. Κατεβάζει. Θα ακολουθεί με το πρώτο σκαλαφύρος. Πάλι ο Σινέλος. Ακούμπησε τελευταίος ο Παπαϊωάννου και αφήνει με 9 δευτερόλεπτα τώρα την επίθεση των Κουρών. Παούρης γύρισε ωραία με το δεξί, θα πείσει πάλι το καλάθι για το πρώτο εύστοχο καλάθι των γηπεδούχων 2-2. Αφήνει και πάλι στον Χαλκή του Ράπας. Καλά στην γωνία. Κυριοπουλές. Σαν να συμπέκτη Χαλκή στην κορυφή του Παπαϊωάννου θα το επιχειρήσει. Σίδερο. Ο Σπηλιόπουλος γυρίζει, ωραία εκτελεί για το
4, 2. Πλευρά. Δεν τελειώνει καλά την φάση. Ο Παούρης είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία, την οποία και θα αξιοποιήσει για το 6-2. Αρχίζουν και παίρνουν μπρος σιγά σιγά η Γουρικαίας. Θα τους δώσουν 4. Ένα σερί 6-0. Λες, Αλκής. Σουτ από την κορυφή, εύστοχο. Ο Ντόβολος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Βάλει ο Τσουράπας με το 6-5. Πεθάνης. Γύρω Μαούρης. Και τώρα ο Σουνέλος στα 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει από την κορυφή. Άστοχα. Φιλότερα ο Σκυλιόπουλος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Πάντρεμα πλέον στα χέρια των φιλοξενούμενων. Μέλος. Είναι εξαιρετικό φαουλ από τον Σπηλιόπουλο. Όπως λέει ο ρεφερί. Βλέπει τις επιλογές του. Περιμένει στην γωνία ο Παπαϊωάννου για να πάρει ένα μαρκάρι στο τρίποντο. Περιμένει στο καλά, στο πιο πλούσιο τετραγωνικό να καθαρίζει. Στον Μουζάκη. Θέλει να κατεβάσει. Σπηλιόπουλος. Στέλνει στον Κολόν. Πάει κόντρα στον Σκαφίδα, δεν μπορεί να τον νικήσει. Παπαϊωάννου. Αλκής. Με τη δεύτερη εκείνος, για να γλιτώσουν το λάθος οι φιλοξενούμενοι.
15. Λες, θα πει λίγο χώρο, ένα δευτερόλεπτο πολύ στο ρολόι. Σπηλιόπουλος από το έξω των βολών, θα καταφέρουμε αυτός να αλλάξει το 7-8, το οποίο παραμένει στις τελευταίες φάσεις από τα βλητό. Καϊόνι. Καβούλης για 2. Βρίσκει στροφό. Βρασίδης. Επιλέγει ο ίδιος να πάρει την εκτέλεση. Φωτοσούτ και πάλι. Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για να αποσκεφτήσουμε στην πρώτη περίοδο. Παϊόν αφήνει στον Σκαφίδα. Αυτός με τη σειρά του στον Πανταζή. Αυτό που θα βράσει το 25, παντού το θα προλάβει. Για τους γηπεδούχους. Πεθάνει. Πάει από τα δεξιά, βρήκε χώρο, δεν εκτέλεσε σωστά. Ευκαιρία με τον Σπηλιόπουλο, που θα πάρει το φάουλ από τον Σκαφίδα. Είδα καλά. Το σίδερο θα καταλήξει πρώτη. Και στην δεύτερη θα φύγει στον Γιάννη Μαζέψη, θα φύγει στον Μπουλέ, όχι θα σχολείται στον Πανταζή. Πάλι Πανταζής. Θα σηκωθεί για 2. Θα δείξουμε λεπτά. Στην πρώτη περίοδο πάντα. Πεθάνει, έπαιξε με τον Σπηλιόπουλο. Πάει κοντά, κόντρα σε υψωμένα χέρια. Δεν μπορεί πάνω από μακρινό. Πεθάνει, επιμένουν οι Κουρικιάς. Ο Ρασίδης τώρα θα βρει στόχο. Για το 9-8 δίνει και το προβάδισμα στην ομάδα του. Μια επίθεση επίσης το δευτερόλεπτο. Σκοτ Μπανάνα. Σκαφίδας. Έφεραν οι φιλοξενούμενοι, μεταλλεύονται τα φάουλ που έχουν να δώσουν οι γηπεδούχοι. Αυτό είναι μόλις το τρίτο. Να δώσουν, Παπαϊόνι θα πάρει την εκτέλεση, αστοχή.
δεύτερη περίοδο. Το της Ζωφρίας, 9-8 το σκορ. Το συνένα. Γύρω του εκεί. Γυρίζει κόντρα σε δύο σκαμμένα χέρια. Περιμένουμε στα χέρια. Τον Σουλμπανά να καταλήξει και παραλίγο να χάσει την ισορροπία του. Να καταλήξει τον Ντόβολο. Η φιλοξενούμενη, ο τώρα Παπαϊωάννου. Θα το πάρει από την κορυφή αυτό εκεί. Ήταν δίπλα του, έχει το σώτο καφίδα εκείνος, θέλει να τον βάλει στην πλάτη του, ωραία, εκεί θα κλέψει ο Πανταζής, είναι πανέξυπνα γράμποσε την παλά, βέβαια και το ένας με έναν, θα τελειώσει και τη φάση με το δεξιλεγιά, 9-13. Σιγά σιγά, ψυχολογία, οι φιλοξενούμενοι, βέβαια και μόνο και ένα από τα 4 χρόνια τώρα στο παιχνίδι.
φάση. Τον γηπεδού που έχουν μείνει από την εκτιμή σε αυτά τα σχεδόν 4 λεπτά που έχουν παίξει στην δεύτερη περίοδο. Από την άλλη, Παπαϊώνη και Πανταζής έχουν δώσει φορά, έχουν δώσει όθηση στην μπανάνα. Για να ξεκινήσει σε 9-15 θα μειώσει τώρα ο Σπιλιοπούλος. Σε 10-15. Αλκής. Έχει κοντά τον Σκαφίδα, θα επιχειρήσει να σουτ από την περιφέρεια. Μαζεύουν οι Ρόζοι. Το παίρνει τώρα ο Μουζάκης. Καταφτάνει στον Σμιλιόπουλο. Προσποιείται προς από τον Σκαφίδα, τον έχει βάλει στην πλάτη του. Γυρίζει με το δεξί, θα του αλλιώ στην προσπάθεια. Με την καλή άμυνα του και ο ψηλός στον Μπανάνα. Τώρα Χαλκής. Στον Σκαφίδα και αυτός θα τις ράψει τον Τσουράπα. Εκτελεί για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Βασίλειο Μουζάκης. Γιόπουλος αφήνει και με χέρι στον Πεθάνη. Και ο Σκαφίδας εκεί στο hedge-out. Μαούρης δυσκολεύτηκε αρχικά, κράτησε δεύτερο χρόνο, εκτέλεσε και όλας πως καλή ισορροπία. Γενική αθία άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι διατηρούν την διαφορά των τεσσάρων πρώτων. Ο Βολός. Έχω περάσει εδώ η Πάσα. Τσουράπα. Ζάκης. Πεθάνεις. Ο Παούρης να του δώσει επιλογή για screen. Κλείστηκε, πέταξε όπως όπως την μπάλα, δεν ήταν και τόσο καλή η εκτέλεσή του. Αρχής. Αρχής κρατάει, Σκαφίδας τώρα. Έχει επιλογή του Τσουράπα και να πάει μπάλα. Ο Τσουράπας και της μπάλας στην περιφέρεια, Χαλκής ωραία ξεμαρκαρίστηκε και πήρε και το τρίποντο στην εξωτερικό του, δεν το έβαλε. Πεθάνεις. Ζάκης, στο πλάι, Σπιλιόπουλος, θα το πάρει από εκείνο το σημείο και θα το βάλει κιόλας. Για το 13-15 ο Σπιλιόπουλος αναλάβανε δράση για τους κούρους και μειώνει την διαφορά πλέον στο δίποντο. Έχουμε και time out. Τους Σουτ Μπανάνα. Δίνει συνέχεια στην δράση. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά να μας απομένουν ακόμα για να πάμε στην αναπόβλητο του χρόνου. Χαλκής, καλαφτάνει στην γωνία από Παϊωάννου, θα το πάρει. Είναι λίγο καλά, πως είναι το γωνί της ερώτης του Σκαφίδας. Είναι ωραία το μόνο παλαιστική στην γωνία, επίσης επιμένει ωστόσο. Και στην μπανάνα, τρίποντο, νέο ως το βοηθεί αυτό. Αντόβολο αυτή την φορά. Η ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν είτε και να περάσουν μπροστά τώρα οι κουροί. Έχει πάει στα όλα τον Τόβολο. Χαμηλά. Είναι
το τρίτο μονικό για τους φιλοξενούμενους. Κάνει ένα μήνα στην πλευρά των Κουρονικιάς. Ο Βασίλης γυρίζει, θα σκοράρει και θα ισοφαρίσει σε 15-15. Αλκής. Οι οποίοι μπορούν να προσπεράσουν. Ο Χάνης φτιάχνει ακόμη μια επίθεση. Και ο Βορασίδης. Με τον Χαλκή πάνω του. Τώρα ο Παούρης. Πάει κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ο Βερολέ, καθώς έχουμε πόδι. Αν το μείναν 3 δευτερόλεπτα, τώρα θα πάει στα 14 δευτερόλεπτα. Επιστρέψει. Μαούρης. Είναι έξω, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Μέσα να πηδάει η μπάλα, καταλήγει εκτός, ένα δευτερόλεπτο και στην δεύτερη περίοδο, το δευτερόλεπτο στο σώμα το 15-15. Stay.
σώσει με τη σφύριχτρα. Μία assist και ένα τρίποντο για το χ. Κάνει το φάουλ ψηλό στην αλλαγή. Time out. Μένουν 16 έναν πίσω. Πρέπει σπανούλη να θυμίσω. Δεν θα στοχίσω. Με τρίπλα ρίστερ για να πατήσω το βάσο. Ακόμα και τα μάτια μου αν κλείσω. Ο αντίπαλος με χάνει. Μα η κόρνα ηχή τη στιγμή που η μπάλα ευαπέτε στη στεφάνη. Κίτρινο φίλο, τσιγάρο στο χέρι. Πρώτο μια σκέψη αμέσως με συνεφέρει. Χαμογελώντας το πετάω στο τασάκι. Σε πέντε μέρες στην αρένα έχει ξανά μπασκετάκι. Και μια του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα το πρωί στο βράδυ. Από παιδί με τη σπηλιά αγκαλιά. Ερωτευμένος με την πορτοκαλί θεά. Και μια του Γκάλι και του Μιχάλη. Σε μια μπασκέτα το πρωί στο βράδυ. Ότι θυμάμαι από μικρό παιδάκι. Σαν το Γιάννη να παίζω μια ζωή μπασκετάκι. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Σοφρίας, όπου ξεκίνησε μόλις και η Λέιντι περίοδος στην Παναμέλη Φανάμι, στο Πουρκιά και στην Πανανά. Πίσω πάλι αυτό, σκορ 15-15, όλα σε απόλυτη ισορροπία. Και εδώ σκορδιακά, στα χαμηλά είναι η αλήθεια. Φαντάζεις τώρα για τους φιλοξενούμενους, δεν θα μπορέσει να τους βάλει και πάλι μπροστά. Έχουμε ξεξοδικό λοιπόν και είναι ευκαιρία. Παπαϊόν και αυτός από μακριά, δεν το περάσει το τρίποντο, αλλάζει έτσι 15-15. Ζάκης, το κουκλάει, η δεύτερη ευκαιρία με τον Νίκο Παούρη τώρα να την κοιτάει στην καλάθι. Για το 17-15. Τώρα θέλει να πλησιάσει την αντίπαλη ρακέτα. Βρήκε και την ωραία πάσα για τον Βουλέ.
πώς έρχεται εκεί το καλάθι για το 17-17. Τσακής. Πήγεται τα σκεφτικά από τον Πανταζή, θα του κάνει τελικά το φαουλο που έτσι τον Τσουμπανανά. Ευχαριστός, δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Τώρα παίζει μια μακρινή πάσα για τον Κορασίδη σε θέση βολής, αυτός θα πάρει το φάουλ. Θα κάνει ο Παπαϊωάννου. Βλέπει το καλάθι και αφαίνει την μπάλα μέσα σε αυτό για το 18-19. Σίδης. Η Κούρη, Σιλιόπουλος εκεί σε θέση βολής και ο Λομοναχός για το 20-19. Θέλει αυτό το τρίποντο, το πήρε και το έβαλε.
το 20-22. Ναι, ανατροπή στο προβάδισμα και πάλι σειρά. Σουτ μπανάνα. Να πάρουν τα ενία. Ο Ζάκης πιεζόμενος εκεί βρήκε την πάσα του συνέλου στερα με την μπάλα στα χέρια του. Συνεχίζει ο ίδιος, κερδίζει τελικά το φάουλ. Το έχει κάνει, το δουλεύει. Δεύτερη. Όχι ένα πόντο τώρα χωρί τι δύο ομάδε. Τέσσερα λεπτά πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδο. Πάει με φόρα ο Μπουλέ. Βγήκε η άμυνα. Το παρόλο στο τέλο. Παραλίγο να γλιστρήσει. Η δεύτερη θα περάσει στο κέντρο. Για αυτήν την σειρά του ξανά στον Ρουσινέλο. Με τις τρίπλες και να πάει στα 7 δευτερόλεπτα. Με το ίδιο θα πάρει το σούτ, αυτό θα κάνει. Και την πορεία της μπάλας στον Στυλιόπουλος. Θα οδηγηθεί ξανά στην γραμμή, ξανά από πάνω του Ντόβολου. Το τρίτο δικό του. Και έχουμε και αλλαγές. Και για τις δύο ομάδες. Και η Γιώργη παίρνει το θέση στο παρκέ από την ώρα των γηπεδούχων, ενώ από την άλλη επέστρεψε ο Σκοφίδας. Έχω στη δύο όλα τώρα, από την δεύτερη εξωτική βολή του Ρουσουνέλου. Αλκής. Σκαφιδά. Και πάλι στον Χαλκή, τα βάζει εκεί κόντρα σε ψηλότερους αντιπάλους. Και έχει πάρει το φάουλ τελικά από τον Γιώργη. Όχι από τον Σουμέλο, το ένα. Τέλει και την δεύτερη, θα τη βάλει. Με το 22-23. Λιόπουλος. Σταφίδα μπροστά του, προσπαθεί να τον εξολέψει και ο Χαλκής εκεί στην βοήθεια στην άμυνα. Γύρισε ο Γιώργη, δεν εκτέλεσε σωστά. Αλλά είναι επίσης στην μπανανά.
το 24 για το σκορ. Φαντάζει τώρα στο παίκτη. Και πάλι καταλήξει στην χέρια. Χαλκή. Στα 40 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Σεμπανάνη, ο οποίος θα χάσουν την κατοχή τους. Βρίσκονται δύο τώρα στην επίθεση. Γιώκουλος. Κοντά δεν μπορεί ο Παουρίς. Για το rebound και κερδισμένη και πάλι η Ροζ. Ούτε τώρα όμως έρθει το καλά θα τον πεθάνει. 19 δεύτερα όλα για τους φιλοξενούμενους. Σουράπας αφήνει στον σκαφίδα, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Σουράπας αυτός θα είναι ο εκτελεστής του τρίποντου. Καλό το σιούτ. Πήγαμε και στην τελευταία περίοδο. Βρίσκει μπροστά τους Σουμπανάνα με 24-30. Ένα ακόμα της Νάξης που είναι τώρα στα χέρια τους οι φιλοξενούμενοι και καλούνται να το υπερασπιστούν. Του Ρικέας. Πρέπει να βγάλουν αντίδραση, να θέλουν να βγάλουν κάτι καλό από το σημερινό παιχνίδι. Υπενθυμίζω, υπότερης η ομάδα στην πρώτη στο πρωτάθλημα. Καμία δεν έχει καλά τώρα να βγει στις δύο αγωνιστικές. Να δούμε ποια θα είναι αυτή. Με την βοήθεια του ταμπλέου του Ροθάνης. Αφήστε πάντα σε γάλα για την 27-30. Αρχής. Μόνη. 14 λεπτά τώρα για την επίθεση. Τώρα θα έχουμε μια πάσα σκαφίδα στην εκεί. Μεταζής με τις επιλογές του. Βλέπω ότι τελειώνει και ο χρόνος. Πήρε το τρίποντα στο έξω. Ο Γκρικέας, ο Τέρβι καλά κατά τη διάρκεια του Ιωπαιάς.
Αλκής. Το Βόλος. Το Βαλκία και το Νερός. Μεθάνης. Καλά την μπάλα, διανύει αρκετά μέτρα. Κορασίδη. Τόσο το προβάσμα τώρα στους κούρους. Τώρα καταφέρνει. Βάλα στο κυρίο του Πανταζίου, ο οποίος ζητάει ρε πέρα από τους συμπαίκτες του. Αλκής. Και πάλι Χαλκίδης υποσχοήθηκε. Πήρε και το φόρο τον Μπεθάνη. Με προχή δεν έχουμε βολές. Με μιλάει με το φαουλ. Παπαζής. Γίνεσαι τέτα μέσα ο Σαφίδας. Λίγο έλεγχα σκοράρει κιόλας. Στέλνουν όμως την γραμμή της φιλανθρωπίας στην κοινωνική μετά από το δεύτερο δικό του, δεύτερο δικό τους ομαδικό φάουλ. Μέσα η πρώτη, για τον ψηλό, 29-31. Μεθάνης. Είναι το Σπυλιόπουλο. Θέλει να παίξει κοντρό στον Σκαφίδα. Γύρισε τον έκοψε όμως. Πολύ καλά εκεί ο ψηλός των Σουπαλανά. Αρκής. Έχισαν δύο πάνω του βρήκε την πάσα μου για τον Πανταζή. Μπορείς να παίξει κάποιο γρήγορο σουτ. Και τα γλιστράει και κερδίζει και το φάουλ τον Κορασίδη, ο οποίος παραδέχεται. Συνέχεια με Χαλκή. Με επιλογές. Συνεχίδας είναι κοντά του, θα πάρει στα 3 δευτερόλεπτα. Πάει προς τα μέσα με φόρα και κερδίζει το φάουλ στο τσάκ πριν να τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Το πήρε από τον Σπυλιόπουλο και είναι και το τρίτο δικό του, αν πρόλαβα να ακούσω καλά. Ερμηζεί την πρώτη προσπάθειά του. Και θα ευστοχίσει. Θα τη βάλει αυτή. 29-33. Συνέλος. Μένει κολλημένος πάνω του Χαλκής. Θα πάρει το φάουλ. Σκαφίδα γυρίζει. Βγήκε ο χώρος για να εκτελέσει. Δεν βρήκε όμως το τίποτο. Πανταζής. Πλησιάσει. Συγκρίσει για τους αντιπάλους του. Κερδίσε έτσι το φάουλ που είναι και το πέμπτο. Έτσι το σουτ μπανάνα. Και έχουμε βολές. Κάνει την πρώτη.
και η δεύτερη. Δεν πέραν τίποτα από αυτήν την ζωγάρη που είναι φιλοξενούμενη. Παραμένω έτσι και το 29-33. Τώρα κέρδισε το φάουλο από τον Χαλκή, δεύτερο για τους Ζουμ Μπανάνα. Ο Μπουλές. Απέναντι πλευρά των Παταζή και εκείνος εκτέλεσε για δύο. 9-35. Παίρνουν τώρα στο συν 6 οι φιλοξενούμενοι, αναγκάζοντας τους γηπεδούς να καλύψουν time out. Το σκορ 4-42 στο ρολόι πριν από το φινάλε της αναμέτρησης. Ένα προβάδισμα. 6 πόντων τώρα κράτουν στα χέρια τους οι φιλοξενούμενοι. Ο Ζάκης. Κάνει το Σενέλο, τώρα το αφήσει. Αρχιά εκείνος, δεν θα δούμε το χαλέρι μάλλον να καταλήξει το καλάθι. Και υπενθυμίζω πως έχουν συμπληρώσει τα μάτια για την πεδούχη. Νέες βολές. Στη γραμμή ο Χαλκής. Thank you.
δεύτερη μια στις δύο από τον Χαλκί για το 31-36. Και Ρουσινέλος. Μαούλης αφήνει και πάλι έξω. Μελος κρατάει, του φτιάχνει χώρο στους παίκτες του. Κάνει έργο το τρίποντο. Και τα βάζει και με τον εαυτό του. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τους κυβερνούς ώστε να πλησιάσουν. Παραμένει για χώρα των 5 πόντων στο μάτι. 3.40 τώρα για το τέλος. Για τους φιλοξενούμενους να παραμένουν στην θέση του οδηγού. Αρχής. Θα τα αφήσει ο Φανταζή. Περά τώρα ο Χαλκής. Έρχεται στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Ο Παλαμαούρης. Και οι φιλοξενούμενοι, καθώς πεντεματικά έχουν και οι γηπεδούχοι. Φάλλο από εδώ και πέρα. Στα τελευταία 3 λεπτά θα είναι βολές και για τις δύο ομάδες. Πάρει το τρίποντο, έτσι θα το βάλει όμως ο Μιλές. Μια ευκαιρία ήταν να μιώσουν το παιδί να εξαφαρίσουν οι γηπεδούχοι με την κλεψίδα να διέτει σιγά σιγά. Μαουρίς. Η πάσα. Ο Μαουρίς αναστόπισε. Και αυτή η άμυνα από τους Σουτ Μπανάνα. 1:47 τώρα για το τέλος. Ζεις. Άφησε έξω. Πάλι Πανταζής για δύο. Αδύναμο το σούτ. 33-36. Νέες αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Από την μια ο Κορασίνης και από την άλλη ο Σκαφίδας. Περνούν τώρα στο μάτς. Ζάκης. Ρουσινέλος. Από την κορυφή για να ισοφαρίσει βρίσκει σίδερο. Ζήτως Καφίδας.
Αττικής. Πλησιάζουμε το τελευταίο λεπτό. Αττικής. Σόβολος από την κορυφή, όχι. Τώρα πήγαμε στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Μέλος. Γρήγορα. Νίκη. Μέσα! Το βάζει ο Ρουσουνέλος με 0,4 αναπομένει στο ρολόι. Τρομερό τρίποντο του Ρουσουνέλου. Γίνεται ο ήρωας των κουρών. 37-36 και έχουμε το time out της Συμπανανά. Επιστρέφουμε. Μηδέν κόμμα τέσσερα στο ρολόι. Και ο Ρουσουνέλος με την τρίποντη βόμβα του έχει πάλι μπροστά την ομάδα του. 37-36. Πολύ λίγο ωστόσο χρόνος, άδωμα θα προλάβουν να έχουν κάποια απάντηση. Η Συμπανάνα, η Άννη Κουρικιάς θα είναι αυτό που θα πανηγυρίσουν απόψε την πρώτη νίκη τους. Εντάξει, την μπάλα εκεί ο Χαρκής Μινάλη λοιπόν. Ο Ρουσουνέλος παίρνει το πρώτο ροστούλο αγώνα της Κουρισκιάς. Οι οποίοι φεύγουν με χαμόγελο τελικά σήμερα από την Ζωθρία, επικρατώντας με 37-36. Και την Συμπανάνα, η οποία θα προσπαθήσει με 0-3.